Черговий санкційний пакет проти Російської Федерації повинен включати в себе відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії. Για άλλη μία φορά, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τη Δύση να χτυπήσει τη Μόσχα εκεί που την πονάει, στο πετρέλαιο. Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, тим скоріше буде мир. Όλα αυτά θα συζητηθούν και την ερχόμενη Πέμπτη, όταν ο Ουκρανός Πρωθυπουργός Ντένις Μιχάλ θα βρεθεί στη Ουάσιγκτον για την νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Την ίδια ώρα προχωράμε γρήγορους ρυθμούς και η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει έτοιμος να παραδώσει στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν το ερωτηματολόγιο που του έδωσε την περασμένη εβδομάδα. Ρομπότα πρακτικά завершена. І скоро відповіді передамо представникам Європейського Союзу. Η Ευρώπη πάντως δείχνει συστηματικά τη στήριξή της στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανό αξιωματούχο, ο Όλαφ Σόλτς θέλει να στείλει επιπλέον 2 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία που θα προορίζονται για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Στη Ρώμη, η τελετή της Οδού του Μαρτυρίου είχε φέτος ένα μεγάλο μήνυμα για την ειρήνη. Τζεζού. Το σταυρό σήκωσαν η Ρωσίδα Αλμπίνα και η Ουκρανή Ειρήνα, δύο φίλες νοσηλεύτριες οι οποίες εργάζονται μαζί σε νοσοκομείο της Ρώμης και θέλησαν να περάσουν με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα της συμφιλίωσης. Tienici per mano come un padre, perché non ci allontaniamo da te. Converti al tuo cuore i nostri cuori ribelli, perché impariamo a seguire progetti di pace. Παρά το γεγονός πως ο Πάπας συντόμευσε το κείμενο του στοχασμού υπέρ της ειρήνης, η παρουσία της Ρωσίδας νοσοκόμας ήταν αρκετή για να προκαλέσει την αντίδραση της Ουκρανικής πρεσβείας στη Ρώμη, με Ουκρανούς ιερωμένους να μιλούν για κίνηση που παραβλέπει τη ρωσική επιθετικότητα. Disarma la mano alzata del fratello contro il fratello, perché dove c'è l'odio fiorisca la concordia. Ο πόλεμος πάντως συνεχίζεται και σε διπλωματικό επίπεδο. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του ανακηρύσσει ανεπιθύμητα πρόσωπα 18 μέλη της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πίτερ Στάνο, χαρακτήρισε την απόφαση της Μόσχας αδικαιολόγητη και αβάσιμη.